Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία, εδώ είμαστε κοντά σας και με ένα λόγο παρηγορητικό, ιδιαίτερα παρηγορητικό σήμερα, θα βρεθούμε κοντά σας μέχρι το τέλος της εκπομπής μας. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά την κυρία Κονδυλένια. Είναι από την επαρχία, κυρία Κονδυλένια, δεν θα πούμε από πού. Ανήκει στην παιδική της ηλικία σε μια οικογένεια προτεσταντική. Όμως γύρω στην εφηβεία επαναστάτησε. Δεν το ήθελε όλο αυτό που ζούσε και ξέφυγε. Ο Θεός την έφερε στην Ορθόδοξη Εκκλησία με το δικό του τρόπο. Στη συνέχεια το παιδί της έφυγε από αυτή τη ζωή. Οι γονείς της που ήταν προτεστάντες και το προτεσταντικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε της απευθύνθηκε σαν να ήταν απολωλός πρόβατο. Την τιμώρησε ο Θεός και της πήρε το παιδί, γιατί ξέφυγε από την προτεσταντική εκκλησία. Αυτό είναι η προτεσταντική ηθική. Ωστόσο η κυρία Κονδυλένια το αντιμετώπισε όπως πρέπει, όπως ένας ορθόδοξος χριστιανός οφείλει να αντιμετωπίσει τέτοιες κατηγορίες. Αλλά περισσότερα θα μας πει η ίδια. Την ευχαριστούμε που δέχεται να μιλήσει μαζί μας. Την ευχαριστούμε που απευθύνεται όχι μόνο σε εμάς εδώ στο στούντιο και στην εκπομπή, αλλά σε όλους τους γονείς που έχουν δει να φεύγει το παιδί τους από αυτή τη ζωή και τους δίνει λόγο παρηγοριάς. Και μόνο ένας άνθρωπος που έχει ζήσει κάτι τέτοιο μπορεί να παρηγορήσει. Γι' αυτό ο λόγος δικαιωματικά της ανήκει. Κυρία Κονδυλένια, σας χαιρετούμε, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και θελήσατε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό που έχετε εσείς βιώσει μετά από αρκετά χρόνια, νομίζω αρκετών βασάνων. Το να έχει χάσει κάποιος το παιδί του δεν είναι μια εύκολη ιστορία. 9 χρόνια μετά όμως έχετε το κουράγιο να μιλήσετε, και αυτό το κουράγιο, όπως μου είπατε πριν, σας το έχει δώσει ο Θεός. Να σας πω, δεν είναι καθόλου εύκολο όσα χρόνια και αν περάσουν για ένα γονιό που χάνει το παιδί του. Όμως τα συναισθήματα από τη στιγμή που το χάνουμε το παιδί μας μέχρι που επανερχόμαστε λίγο στη φυσιολογική μας ζωή είναι διάφορα. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε πάντα. Αυτό είναι αλήθεια. Καταρχήν χάνουμε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Δεν πιστεύουμε ότι μας συνέβη σε εμάς αυτό. Δεν πιστεύουμε, γιατί αρχίζουμε και αγριεύουμε γιατί μας έγινε, αφού πιστεύουμε στο Θεό, αφού πιστεύουμε στο θαύμα, ότι εγώ πίστευα προσωπικά ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θα γίνει ένα θαύμα. Δεν θα μου το πάρει ο Θεός το παιδί. Και λέω δεν θα μου το πάρει. Μέχρι που μου έβαλε μυαλό, έτσι να το πω, με επανέφερε ο γέροντας Γαβρίλα από τους δολούς που μου είπε, όταν του είπα μου πήρε ο Θεός το παιδί μου, με πόνο και αγανάκτηση, και μου είπε πιστεύεις ότι σου πήρε ο Θεός το παιδί σου? Και λέω ναι. Και μου λέει γιατί το πιστεύεις ότι σου πήρε? Λέω γιατί από ό,τι ξέρω από μικρό παιδί τη ζωή μας τη δίνει ο Θεός, στα χέρια του είναι και μας την παίρνει όποτε αυτός θέλει. Και μου είπε επιλέξε, αφού πιστεύεις αυτό, πού είναι καλύτερα το παιδί σου, με σένα ή με το Θεό? Εκεί τον κοίταξα σε αυτά τα μάτια, τα σεβάσμια μάτια, και δεν ήξερα τι να του πω.
σαν να με προσγείωνε. Με προσγείωνε. Αυτό σας παρηγόρησε. Είναι πάρα πολλά. Πιστεύουμε στην αρχή ότι, ξέρετε, εγώ μεγάλωσα και σε μια οικογένεια που από μικρή μου είχαν δώσει την εντύπωση, ήταν η οικογένειά μου, ήταν προτεστάντες ευαγγελικοί, που μου είχαν δώσει την εντύπωση ότι όλοι αυτοί πιστεύουν ότι ο Θεός τιμωρεί, ο Θεός εκδικείται, ο Θεός πιστεύουν ότι είσαι άπιστη αν φύγεις από αυτούς και πας κάπου αλλού. Έχουν χωρίσει τους ανθρώπους σε πιστούς και σε άπιστους και πιστεύουν ότι αυτό που μου συνέβη εμένα ήταν η τιμωρία μου. Ήταν η τιμωρία μου. Αυτό με πλήγωσε πάρα πολύ. Η τιμωρία σας για ποιο λόγο, κυρία Κοντιλιανή? Η τιμωρία ότι, ξέρεις, δεν ακολούθησα των γονιών μου το δρόμο. Αυτό πώς έγινε, πώς και δεν ακολουθήσατε? Αυτό πώς έγινε, δεν ήθελα, δεν μου άρεσαν οι ιδέες τους, δεν μου άρεσε ο τρόπος λατρείας, δεν μου άρεσε το ότι έπαιρνα ο καθένας την Αγία Γραφή και την ερμήνευε όπως ήθελε. Αυτό είναι κάτι που αυτοί πιστεύουν ότι πρέπει να διαβάζεις μεν το Λόγο του Θεού, αλλά δεν μπορεί να τον ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει. Πότε, κυρία Κονδυλένια, αντιληφθήκατε ότι δεν σας αρέσει αυτός ο τρόπος λατρείας? Εγώ από μικρό παιδί δεν ήθελα να πηγαίνω εκεί, γιατί ήταν κατά κάποιο τρόπο ο πατέρας μου καλός χριστιανός άνθρωπος, πουριτανό. Και κανένα παιδί νομίζω δεν δέχεται την αυστηρότητα. Έλεγε, τώρα θα προσευχηθείτε γιατί το θέλω εγώ. Τώρα θα διαβάσετε την Αγία Γραφή γιατί το θέλω εγώ. Τώρα θα πάμε στην εκκλησία γιατί το θέλω εγώ. Δεν είχαμε αντίρρηση. Δεν έπρεπε να φέρουμε αντίρρηση. Δεν είχαμε την ελευθερία να εκδηλώσουμε τα θέλω μας. Και με την πρώτη ευκαιρία που μεγαλώσαμε και γίναμε άνθρωποι πλέον, οντότητες που πρέπει να διαλέξουμε τον δρόμο μας, εντάξει, απομακρυνθήκαμε. Εγώ ευχαριστώ τον Θεό γιατί βρέθηκα με ένα σύζυγο ορθόδοξο. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδειξαν άνθρωποι δικοί του το σωστό δρόμο. Αλλά δεν άφησα τον εαυτό μου σε κανέναν. Ναι. Διάβασα από την αρχή μέχρι το τέλος και μπορώ να σας πω, μελέτησα την Αγία Γραφή και είδα πόσο η ορθόδοξη θρησκεία είναι πάρα πολύ κοντά στο Θεό και πόσο αληθινή είναι. Πράγματι, παιδιά, συνειδητά πιστεύω στην Ορθοδοξία και όποιος είναι συνειδητά ορθόδοξος βλέπει τον Θεό μπροστά του κάθε μέρα. Εγώ το πιστεύω. Και πώς αντιστράφηκαν όλα μου με το χάσιμο του παιδιού μου όταν μου είπαν ότι με τιμώρησε ο Θεός. Και πηγαίνοντας μια μέρα στις μητέρες μου το σπίτι, είδα εκεί μια επίσκεψη που είχε μία από αυτές τις γυναίκες, δεν θέλω να πω το όνομά της, θα με συγχωρέσετε, και μου είπε, είδες πως σε τιμώρησε ο Θεός μετά το θάνατο του παιδιού μου. Ενώ είχα άγρια τα αισθήματά μου τότε, είχα τα γιατί μου, τις απορίες μου, μου έδωσε ο Θεός, μπορώ να πω, μία δύναμη να αντισταθώ. Και τις μίλησα και απότομα, μπορώ να πω, γιατί τα νεύρα μας δεν είναι και στη θέση τους εκείνη την εποχή. Και τις είπα, άκου να σου πω, εγώ δεν θέλω να πιστεύω στο Θεό το δικό σου που τιμωρεί και εκδικείται. Εγώ θέλω να πιστεύω στο Θεό που είναι αγάπη, στο Θεό που συμπονεί, στο Θεό που συγχωρεί. Τέτοιον Θεό έχεις να μου δείξεις? Εγώ αυτόν τον Θεό έχω, τον δικό σου που εκδικείται και τιμωρεί, δεν τον θέλω. Όταν όμως της είπα αυτό και ήρθα στο σπίτι, έτσι λίγο αυτό, το βράδυ που έπεσα να κοιμηθώ, εγώ έχω και το αυτό κάνω το βράδυ, σκέπτομαι τι έχω κάνει όλη την ημέρα, τι έχω πει. Λέω, αφού της είπα έτσι, πάω να πει ότι το πιστεύω αυτό, ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι δεν κάνει κακό, χίλια μυριά όσα καλά είπα για το Θεό, και αμέσως οι σκέψεις μου
όλες απάνω με το θέμα του θανάτου του παιδιού μου βασίστηκαν πάνω στο Θεό. Και άρχισα και σκέφτηκα πάρα πολύ και είπα, το παιδί μου δεν έχει πεθάνει. Το παιδί μου είναι δίπλα στο Θεό. Το παιδί μου είναι καλύτερα από εδώ. Το παιδί μου δεν έχει ανάγκη πλέον εμένα τώρα, γιατί εκεί έχει γύρω του το Χριστό, την Παναγία, όλους τους Αγίους, τους Αγγέλους, τους Αρχαγγέλους. Ότι δεν χρειάζεται τίποτα από μένα. Το μόνο που χρειάζεται από μένα, οι προσευχές μου, να το συγχωρέσει ο Θεός, εάν τυχόν έχει αμαρτήσει εδώ στη γη. Γιατί κανένας δεν είναι αναμάρτητος. Λοιπόν, και ξεκίνησα να παρακαλάω το Θεό για την ψυχή του παιδιού μου, με ό,τι επακόλουθω, με τα μνημόσυνα, με τα τρισάγια, με τις προσευχές μου, τις προσωπικές, με χίλια δύο. Και είπα, διαβάζοντας το νεκροταφείο που πήγαινα, ένα μνήμα επάνω, μια επιγραφή που έλεγε «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο πατήσας και την ενδυσμία στη ζωή χαρισάν», είδα και χάρηκα που το διάβασα πάνω στο μνήμα και λέω, Θεέ μου, γιατί κλαίμε, γιατί κλαίμε. Συνάντησα τόσους καλούς ιερείς μέσα στο κημητήριο που ευχαριστώ το Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, ο οποίος έχει βάλει ιερείς στο κημητήριο της Καλαμάτας, οι οποίοι είναι ψυχολόγοι. Σε πιάνουν και τους δίνει φώτιση, δεν ξέρω ο Θεός, και σε... Με έδωσαν να καταλάβω ότι οι ψυχές των ανθρώπων δεν έχουν ηλικία. Δεν έχουν ηλικία οι ψυχές των ανθρώπων. Έλεγα, κλαίνε για έναν άνθρωπο 100 χρονών και θρυνούνε. Τι να πω εγώ που το παιδί μου στα 30 το έφυγε με τη χειρότερη μέθοδο θανάτου, να το πω έτσι, γιατί αρρώστησε από καρκίνο στη χειρότερη μορφή. Και με έδωσα να καταλάβω ότι είναι το ίδιο. Δηλαδή, οι ψυχές δεν έχουν ηλικία. Και μετά προχώρησα. Έλεγα, Θεέ μου, συγχώραμε για να μην αματήσω. Συγχώραμε απάνω σε αυτό το θέμα του παιδιού, να μην χάσω την ψυχή μου. Γιατί έχουμε μία εκτετικότητα και λέμε, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, ο άντρας μου, η περιουσία μου. Κατάλαβα, μου είπε ένας πολύ σοφός ιερέας στο κημητήριο κι αυτός, δεν μας ανήκει τίποτα, δεν έχουμε τίποτα δικό μας, δεν είναι δικά μας τα παιδιά, δεν είναι δικό μας τίποτα. Το μόνο που είναι δικό μας είναι η ψυχή μας και εκείνη πρέπει να διαφυλάξουμε, να μην διχάσουμε. Και σκέφτηκα εγώ πάνω σε αυτό το θέμα, εάν χάσω την ψυχή μου δεν θα δω ούτε το παιδί μου, γιατί η ελπίδα μας είναι να δούμε τα παιδιά μας. Εμείς που τα έχουμε εκεί, η ελπίδα μας είναι να δούμε τα παιδιά μας. Και διαβάζοντας κάτι μια μέρα, διάβασα τις λέξεις του Χριστού που είπε στους μαθητές του, εγώ θα υπάγω εκεί για να σας ετοιμάσω τόπο, για να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ. Τότε δεν σταματάμε εδώ και λέμε, αφού ο Χριστός μας ήρθε και μας ετοιμάζει τόπο εκεί, δεν είναι εκεί το παιδί μου μαζί σε αυτόν τον τόπο, γιατί να μην πάω κι εγώ εκεί? Δεν θα χάσω την ψυχή μου εάν αγανακτήσω, εάν βρίσω, εάν πως χίλια μίλια όσα κατά του Θεού. Καταρχήν λέμε πολύ τη λέξη γιατί. Αυτή η λέξη, όταν την είπαν στον Ιώβ, του λένε, γιατί σου τύχανε όλα αυτά και εσύ δοξάζεις τον Θεό? Είπε, ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω το πτήσαντά με? Ποιοι είμαστε εμείς που θα πούμε, θα κρίνουμε το Θεό? Εμείς θα κρίνουμε το Θεό? Εγώ ξέρω και το άλλο. Οι παλαιοί
και οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι ουδέν κακόν αμυγές καλού. Μη με παρεξηγήσετε από αυτό που λέω. Ο Απόστολος Παύλος είπε «Όλα συνεργούν προς το αγαθόν εις τους πιστεύοντας στο Χριστό». Δεν μπορώ να ξέρω γιατί το επέτρεψε ο Θεός. Δεν μπορώ να ξέρω τα σχέδια του Θεού. Εγώ ένα ξέρω, ότι όσα παιδιά φεύγουν, θέλω να πω στους γονείς, αντί να θρηνούμε, βέβαια θα θρηνήσουμε, γιατί και η Παναγία μας θρήνησε όταν είδε το παιδί της στο Σταυρό. Αν και ήξερε τι παιδί είχε από τα σπλάχνα της. Και ο Χριστός λύγησε όταν έμαθε ότι ο Λάζαρος απέθανε και δάκρυσε. Δεν είναι εύκολο ο χωρισμός μας. Πάντα τα παιδιά μας τα έχουμε στην ψυχή μας. Θα φύγουμε από αυτή τη ζωή με το όνομά τους μέσα στην ψυχή μας, με την ελπίδα ότι θα τα συναντήσουμε. Ξέρετε τι δεν θα συναντήσουν τα παιδιά τους, αυτοί που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού. Τα παιδιά μας είναι όχι άγγελοι. Τα παιδιά μας ζουν στο βασιλιά των βασιλέων δίπλα. Δηλαδή όταν τους βρίσκαμε εδώ μια καλή δουλειά και λέγαμε τι χαρά, έχουν βρει μια δουλειά υπέροχη, παίρνουν πολλά χρήματα. Τώρα που ζουν σε ένα παλάτι, το παλάτι του βασιλιά των βασιλέων. Γιατί να είμαστε να έχουμε τόση πίκρα. Μας λείπουνε πάρα πολύ. Εγώ μετά τόσα χρόνια θα σας πω κάτι, την αμαρτία μου. Εδώ είναι αμαρτία μου. Και την εξομολογούμε. Σαν μάνα. Δεν μπορώ να πω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μου πήρες το παιδί μου. Δεν μπορώ να πω, δοξασμένο το όνομά σου που μου πήρες το παιδί μου. Όταν το είπα στον ιερέα, ξέρετε τι μου είπε. Πάλι φώτισε Θεού. Κοίταξε, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Δεν πάει στο στόμα σου να το πεις αυτό. Γιατί θα δείξεις ότι είσαι πολύ χαρούμενη πια που σου πήρε Θεός το παιδί σου. Δεν μπορώ να πω στο ξεσμένο το όνομά σου που μου πήρε το παιδί μου. Όμως ο ιερέας μου είπε, δεν μπορείς να τα πεις. Θα πεις, βοήθησέ με να σηκώσω το σταυρό που μου έδωσες. Κυρία Κοντιλένια, αυτός ο σταυρός είναι βαρύς. Πολύ. Νιώθετε ότι είστε μόνοι σε αυτό, δηλαδή ότι στις πλάτες σας το σηκώνετε μόνοι αυτό το σταυρό? Ξέρετε, ο καθένας κοιτάει την προσωπικό του βάρος. Αισθάνθηκα μαζί με τον άντρα μου και ότι το σηκώνω και έχω κι άλλο ένα παιδί και το σηκώσαμε και οι τρεις μαζί. Βοηθήσαμε ο ένας τον άλλο. Είχα ένα κορίτσι στα 32 του χρόνια, ένα όμορφο κορίτσι, και θέλω να σας πω ότι κράτησε ο σταυρός περίπου ένα χρόνο με μια χειρότερη ασθένεια και είδα το παιδί μου, μια όμορφη κοπέλα, να είναι σαν μια γιαγιά 80 χρονών. Εκείνο με βασάνισε περισσότερο και το είδα και σαν λύτρωση τελικά για το παιδί, τη μετάβαση, γιατί δεν λέω θάνατο, μετάβαση, γιατί δεν είναι θάνατος, είναι μετάβαση. Με την προτεσταντική ηθική των γονέων σας, πώς θα αντιδρούσατε, πώς πιστεύετε ότι αν είχατε ακολουθήσει εκείνο το δρόμο? Αν είχα εκείνο το δρόμο, δεν μπορώ να το φανταστώ. Αλλά το μόνο που ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι στο θάνατο φέρονται περίεργα. Πιστεύουν ότι είναι οι εκλεκτοί και όλοι πάνε στον παράδεισο. Χαίρονται, να σκεφτείτε ότι οι κηδείες τους είναι σαν γιορτή χριστουγεννιάτικη. Με ψαλμούς, με ποιήματα και αυτά, ότι είναι δίπλα στον Κύριο και. Όλοι. Και εμάς μας θεωρούν άπιστους. Εμένα προσωπικά με θεωρούν άπιστη. Άρα και άξια τιμωρίας.
Τι να πω, ο Θεός γνωρίζει τις ψυχές των ανθρώπων πάνω απ' όλα. Ο Θεός είναι ο κριτής μας. Μ' αρέσει να τιμώ το όνομα του Χριστού. Τιμώ το χριστιανισμό. Όμως δεν είμαστε σαν τα πρόβατα και σαν τα, αυτά που βάζουν το κοπάδι να βοσκήσει. Και αυτά δεν επιλέγουν το χορτάρι που θα φάνε. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα επιλογής. Δεν έχουμε δικαίωμα επιλογής. Δεν ξέρουμε να επιλέξουμε ποιο είναι το σωστό για μας. Ακριβώς. Όταν λέει ότι διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού, για να μην χαθεί κανείς. Πώς αυτοί κρίνουν ότι ο κόσμος είναι όλος χαμένος εκτός από αυτούς? Αυτές είναι δεν μεγάλες διαφορές. Δεν λέω ότι δεν θα χαθούν άνθρωποι που είναι και βαστισμένοι και αυτό, αλλά οπωσδήποτε ο Θεός είναι ανοιχτός σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει παροπίδες, έχει άπειρη αγάπη. Κυρία Κονδυλένια, μεγαλώσατε λοιπόν σε ένα τέτοιο περιβάλλον και κάποια στιγμή αποφασίσατε να μπείτε στην Ορθοδοξία. Ποια ήταν αυτή η στιγμή? Ποια ήταν η στιγμή? Εγώ από 14-15 χρονών που άρχισα να μπορώ να αντιδρώ απέναντι στον πατέρα μου, ο οποίος ήταν πολιτανός. Μεγαλώσατε σε επαρχία, έτσι? Ναι, μάλιστα. Ναι. Και στην επαρχία ζω. Όταν άρχισα να αντιδρώ, σταμάτησα να πηγαίνω παντού. Σταμάτησα αυτή την πλήση εγκεφάλου, δεν συμμετείχα. Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο την λατρεία που είχατε στην Προτεσταντική Εκκλησία? Δηλαδή πώς, ναι, πώς είναι η ζωή, πώς μεγαλώνει ένα παιδί, πώς τώρα μεγαλώνει που έχετε ένα φύγει, παιδί, ας πούμε, που θα σας πω. Ακριβώς. Καταρχήν μεγαλώνει από τον καιρό που γεννάτε μέχρι την ώρα που, αν αποφασίσει να μείνει εκεί, να σας πω τα παιδικά χρόνια. Πρέπει κάθε μέρα να προσεύχεσαι τις ώρες που έχουν αυτοί, που ο πατέρας ή η μάνα θα σου ορίσει να προσεύχονται. Πρέπει κάθε μέρα να διαβάζεις αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη, από τους Ψαλμούς και να τα μαθαίνεις απ' έξω. Πρέπει κάθε μέρα να ψέλνεις. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Είναι σχεδόν μια πλήση εγκεφάλου. Και θα σας πω ένα πράγμα. Την Κυριακή η λατρεία τους γίνεται 10 το πρωί. Μας σήκωνε ο πατέρας μου την Κυριακή, παιδιά μικρά, 6 παιδιά. Το πρωί 5:30 μας πήγαινε στην παραλία για μπάνιο το καλοκαίρι, την ώρα εκείνη το πρωί, και γυρίζαμε στο σπίτι ώστε να καθαριστούμε, να είμαστε εντάξει, να είμαστε 10 η ώρα στην εκκλησία. Απαγορευόταν ο χορός, απαγορευόταν να ακούσουμε μουσική, απαγορευόταν οτιδήποτε έχει. Το έλεγαν κοσμικό. Το έλεγαν κοσμικό. Η χαρά για αυτούς ήταν κοσμική. Και δεν εννοώ ότι χαρά, τα κλαμπ, τα σημερινά και αυτά. Το να παρευρεθείς, να χορέψεις ένα καλαματιανό χορό ήταν κοσμικό. Μάλιστα, οπότε όλο αυτό... Είναι μια καταπίεση. Δεν ήταν μόνο της οικογένειάς σας αυτό. Είναι γενικώς η φύση αυτής. Είναι η φύση αυτή. Γι' αυτό και πολλά παιδιά που θυμάμαι εγώ τότε της εποχής της δικής μου παρέμειναν εκεί, γιατί ήταν αναγκαστικά, παρέμειναν, ήταν αβάφτιστα, δεν τα βαφτίζανε. Εμάς πρόφτασαν οι γονείς μου και μας βάφτισαν. Πρόφτασαν και μετά έγιναν, έμειναν εκεί και άλλα είναι χωρισμένα, άλλα είναι περίεργα, φέρονται περίεργα. Πολλά βαφτίστηκαν μεγάλα γιατί αγανάκτησαν, πήραν άλλο δρόμο, άλλα δεν πιστεύουν πουθενά. Οπότε... Έχετε και τα αποτελέσματα, με τους καρπούς αυτού του δέντρου που λεγόταν προτεσταντική ζωή στην επαρχία και τους έχετε δει. Εσείς τους απορρίψατε ωστόσο και τους κάνατε... Τους απορρίπτω το ακόμα. Μάλιστα. Και δεν σας κρύβω, αν τα πόδια μου περάσουν έξω από αυτό το δρόμο, κόβονται. Δεν θέλω να θυμάμαι. Μάλιστα.
Εν συνεχεία όμως μπήκατε για τα καλά στην Ορθόδοξη Εκκλησία και αυτό ναι, πιστεύω ότι σας έδωσε μεγάλη παρηγοριά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Νιώσατε να είναι ελευθερία. Καλά, πολλοί ιερείς με βοήθησαν. Νιώσατε ελευθερία μέσα στην Ορθόδοξη ναι, Εκκλησία. Ναι, με ναι. ποιο τρόπο. Αυτή την καταπίεση που αισθανόμουν, αυτομάτως την αισθάνθηκα σαν ελευθερία. Λέω, Θεέ μου, είσαι παντού. Βγαίνω στη βεράντα μου, βλέπω το, κάτω έχω την Αγία Βαρβάρα, βλέπω το Σταυρό, την καμπάνα που χτυπάει, τον κόσμο που πηγαίνει στην εκκλησία. Πόσο χαίρομαι. Και νομίζω ότι... Δεν είναι ο Θεός μόνο εκεί. Ο Θεός είναι παντού. Μπορούμε να τον αγγίξουμε. Και ξέρετε το καλό της θρησκείας μας ποιο είναι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν περιμένει ο Θεός να πάμε εμείς. Έρχεται Αυτός σε εμάς. Αρκεί να το ζητήσουμε. Θέλετε να πείτε ότι η διαφορά μας είναι και εκεί. Εκείνοι πιστεύουν ότι... Λέει, έλα, να γνωρίσεις το Θεό. Πώς να πω να γνωρίσω το Θεό. Ο Θεός έρχεται σε μένα και με αγγίζει, αφού του το ζητήσω. Εγώ του ζήτησα να απαλλαγώ, τον δοξάζω γιατί με απάλλαξε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που τον βλέπω κάθε μέρα στη ζωή μου. Με ποιο τρόπο, Κονδυλένια, το βλέπετε στη ζωή σας? Θέλετε να σας πω. Ανήκω σε μια φτωχιά οικογένεια. Μην νομίζετε ότι είμαι πλούσια. Έχω το παιδί μου και τον άντρα μου. Ο άντρας μου πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Έχασα το άλλο το παιδί. Δεν με εγκατέλειψε ποτέ. Είναι αυτό που λέει, που λέμε πλούσιοι ευτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριο ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Το ζω κάθε μέρα. Κονδυλένια, πιστεύετε ότι η ζωή σας έγινε πλουσιότερη αφότου το παιδί σας είναι κοντά στο Θεό? Ξέρετε τι, με δίδαξε πολλά. Με δίδαξε πολλά. Καταρχήν είχα την κτητικότητα. Έλεγα το παιδί μου. Το παιδί μου. Όπως πολλοί γονείς. Άκουγα που συνέβαιναν σε άλλους ανθρώπους αυτό που συνέβη σε μένα και πίστευα, ας συμβεί σε μένα, θα βάλω θηλιά και θα πάω να πνιγώ. Δεν μπορούσα να το σκεφτώ, να το διανοηθώ. Δεν ξέρουμε όμως ο Θεός γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά. Σας είπα, όλα συνεργούν προς το αγαθό για αυτούς που τον αγαπάνε. Εσείς έχετε αποδεχθεί ότι το παιδί έφυγε από αυτή τη ζωή, το δικό σας παιδί, που πια το νιώθετε του Θεού παιδί. Ναι. Και αυτό έγινε για κάτι πιο καλό σκοπό. Δεν γνωρίζετε το σκοπό, αλλά δεν σας πειράζει πια αυτό? Όχι, έχω τη βεβαιότητα, γι' αυτό λέτε δεν με πειράζει. Όχι, δεν με πειράζει. Μου λείπει το παιδί. Αλλά έχω τη βεβαιότητα ότι εκεί είναι καλύτερα. Ότι είναι μαζί με τον Χριστό. Θυμάμαι την πρώτη Ανάσταση που έκανα στο μνήμα του παιδιού μου, τον πρώτο χρόνο, με πλησίασε ο ιερέας του κημητηρίου της Καλαμάτας και μου είπε, «Τι κλείς, βρε Κονδυλένιο, εμείς τη γιορτάζουμε σήμερα», λέω, «την Ανάσταση του Χριστού», με θλιμμένη φωνή. «Το παιδί σου είναι με τον Αναστάντα», μου λέει. «Και εσύ κλαις». Το καταλάβατε πώς με βοηθούσανε. Το θέμα είναι πώς και εσείς το αποδεχθήκατε, γιατί... Το δεχόμουν. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Να σας πω, δεν ήταν παράλογα αυτά που μου έλεγαν. Ήταν η αλήθεια. Όταν ανέστη ο Χριστός, γιατί ανέστη? Για να χαρίσει ζωή. Την αιώνια ζωή. Εγώ σας λέω, ευχαριστώ άλλη μια φορά το Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο. Έχει ιερείς στο κημητήριο της Καλαμάτας, οι οποίοι είναι σχεδόν ψυχολόγοι. Δηλαδή με βοήθησαν πάρα πολύ. Και ακόμα με βοηθάνε. Έτσι και με δούνε και πιάσω λίγη κουβέντα μαζί τους, ακόμα με βοηθάνε. Αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο. Ωστόσο,
σε αυτούς τους ανθρώπους, τους γονείς που βρίσκονται στην ίδια θέση με εσάς, Κονδυλένια, τι θα είχατε να προτείνετε? Έχω να προτείνω το εξής. Δεν θα μας φύγει ποτέ η θλίψη μας, ο πόνος μας και η έλλειψη των παιδιών μας. Μας λείπουν τα παιδιά μας, κακά τα ψέματα. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι εάν αρχίσουμε τα παραπονά μας και να λέμε στο Θεό γιατί μας έκανε το ένα, γιατί το άλλο, βαρύνουμε και την ψυχή μας, χάνουμε την ψυχή μας και τα παιδιά μας δεν θα τα δούμε αν χάσουμε την ψυχή μας. Τα παιδιά μας έχουν την ανάγκη μας ακόμα, έχουν την εξής ανάγκη μας, να προσευχόμαστε για τις αμαρτίες που έχουν κάνει εδώ, να τα συγχωρέσει ο Θεός. Εγώ αισθανόμουν ενοχές ότι δεν ήμουν καλή μάνα. Και το παιδί μου αν αμάρτησε και είναι, δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι. Και αν είχα πολλές ενοχές. Τις έδιωξα αυτές τις ενοχές. Τις έδιωξα αυτές τις ενοχές με την προσευχή μου για το παιδί μου. Με το κομποσκινάκι μου κάθε βράδυ να μετράω και να λέω ελέησε την ψυχή της κόρης μου. Ελέησε την ψυχή του τάδε. Ελέησε με την αμαρτωλή. Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη τις προσευχές μας. Και αν εμείς είμαστε αγανακτισμένοι, αν εμείς είμαστε φορτισμένοι, δεν δέχονται τις προσευχές μας. Έχω μία φίλη που έχασε πρόσφατα το μοναχοπέδι της, κορίτσι, και πολλές φορές τη βλέπω σηκωμένη ψυχολογικά να είναι μαζί με το Θεό και εδώ ξανά και μετά να πέφτει και να μην ξέρει τι λέει και τι κάνει. Είναι νωρίς ένας χρόνος, αλλά το παιδί της το στενοχωρεί και πρώτα απ' όλα στενοχωρεί τον ίδιο το Θεό. Έχω να πω σε όλες τις μάνες ότι τα παιδιά μας θα τα συναντήσουμε εάν είμαστε εμείς κοντά στο Θεό. Και τα παιδιά μας δεν πέθαναν, τα παιδιά μας είναι καλύτερα εκεί από εμάς. Μας λείπουν απλώς. Τον χριστιανό δεν τον αφήνει ποτέ ο Θεός. Δεν τον αφήνει ποτέ. Θα σας πω κάτι τελευταίο για να γελάσετε και λίγο. Μια μέρα που αισθανόμουν ότι επάνω σε αυτό το θέμα αμαρτούσα, τη νύχτα έκλαψα και ζήτησα από τον Χριστό κάτι. Του λέω, Χριστέ μου, θέλω μία χάρη. Με δάκρυα του το είπα. Θέλω να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο μεταξύ μας, εσύ και εγώ. Όταν πάω να αμαρτήσω, να μου σκουντάς το χέρι πάνω κάτω, να σταματάω. Γιατί όσο πιο κοντά του είμαστε και όσο πιο πολύ μιλάμε μαζί του, τόσο πιο ανάλαφρα όλα γίνονται. Κονδυλένια, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και μοιραστήκατε. Δεν ξέρω αν σας ευχαριστήσα, δεν ξέρω. Θέλω σε όλες τις μανάδες να δώσει ο Θεός την παρηγοριά και το κουράγιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ χάρηκα. Φίλοι μας, αυτά είναι τα σενάρια που δημιουργούνται μέσα στη ζωή άνωθεν. Είναι σενάρια ζωής σαν σε κινηματογραφική ταινία, σαν σε θεατρικό έργο, τα οποία έχουν να μας πούν πάρα πολλά. Όταν καταφέρνουμε μια τέτοια ιστορία να την προσλαμβάνουμε με την εμπειρία αυτού που την έχει ζήσει, να την αισθανθούμε δικιά μας, να την κάνουμε δική μας, τότε έχει αξία αυτή η μετάδοση. Και η μετάδοση της εκπομπής μας, αυτή την αξία θα θέλαμε να της δώσουμε σήμερα. Φίλοι μας, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Σφακιανάκη που ήταν κοντά μας με την επιλογή της μουσικής, τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, όλους εσάς που μας ακούσατε και στείλατε τις ευχές σας, κυρίως την Κονδυλένια σήμερα. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.